Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Γρίβα. Ποιοι είναι οι τρόποι προσαρμοσμένοι στα γεωγραφικά μας δεδομένα για να μπορούσαμε δυνητικά να βρεθούμε νικητές σε μια ενδεχόμενη σύρρεξη με την Τουρκία. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η στρατιωτική πρωτοπορία της χώρας μας και γιατί πρέπει να επενδύσουμε σε αυτή σε σχέση με τη στρατηγική. Θέλω να πω, η στρατηγική δεν είναι πιο δυνατή από έναν καλό εξοπλισμό. Κοιτάξτε να δείτε, οποιαδήποτε στρατιωτική ικανότητα αποκτά υπόσταση ανάλογα με το γεωγραφικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει. Ένα πολύ απλοϊκό αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ένα αεροπλανοφόρο, ας πούμε, έστω και ένα μικρό αεροπλανοφόρο, σαν το περιβόητο Ανατολού που θέλει να φτιάξει η Τουρκία, εάν το βάλεις μέσα σε μια κλειστή θάλασσα όπως είναι το Αιγαίο, δεν είναι ένα ισχυρό κομμάτι της πολεμικής σου μηχανής, είναι μια χίλιος πτέρνα. Οπότε και η Ελλάδα, επειδή ακριβώς ισχύει αυτή η πραγματικότητα, έχουμε μια μοναδική γεωγραφία και επειδή ακριβώς αλλάζουν και τα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο, για παράδειγμα έχουμε μια δραματική αύξηση του κόστους αυτών που λέμε των κλασικών πλατφορμών μάχης, όπως είναι μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, άρματα μάχης, το κόστος τους αυξάνει τρομακτικά, ακόμη και χώρες με πολύ μεγάλα budget, όπως είναι τα αραβικά κράτη ή η Ιαπωνία ή η Νότιος Κορέα, πλέον οδηγούνται σε εκ των ενόντων λύσεις, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να αγοράζουν σε αριθμούς που χρειάζονται τα σύγχρονα όπλα. Οπότε πάμε σε μια λογική ανάπτυξης εγχώριων ικανοτήτων. Και έχουμε επίσης και την έκρηξη αυτή των λεγόμενων τεχνολογιών της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομποτικά συστήματα, τα οποία τα είδαμε να λειτουργούν με πάρα πολύ καλό τρόπο στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Οπότε η άποψή μου είναι ότι ακριβώς αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Πρέπει να επενδύσει σε παρόμοιες ικανότητες. Λοιπόν, για παράδειγμα, μικρά ταχύπλοα σκάφη, επανδρομένα και μη εξοπλισμένα με βλήματα που μπορεί να είναι υπάρχοντα ήδη στο ελληνικό οπλοστάσιο, είναι και να κατασκευαστούν και εδώ, ή να αγοραστούν όπως θέλουμε να αγοράσουμε, αλλά σε μικρούς αριθμούς. Μικρά ρομποτικά υποβρύχια, UUV. Εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που λέμε δικτυοκεντρικό πόλεμο και μια σειρά από άλλα, είναι μια προσπάθεια στην οποία μπορεί να συμμετάσχει και η ελληνική βιομηχανία και μάλιστα όχι μόνο οι υπάρχουσες εταιρείες αλλά και μικρές, αυτές που λέμε startups, εντάσεως γνώσης, τα ελληνικά πανεπιστήμια, εμείς τα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, και με αποτέλεσμα και να ενισχυθεί η ελληνική άμυνα και η ελληνική άμυνα και το κόστος να είναι λελογισμένο, αλλά ακόμη περισσότερο να ενισχυθεί η βιομηχανική και τεχνολογική βάση της χώρας. Γιατί για παράδειγμα ένα drone, ένα μη επανδρομένο αερόχημα, το ίδιο μη επανδρομένο αερόχημα μπορεί να το έχει σε ένα σύστημα να κάνει ηλεκτρονικό πόλεμο, έναν αισθητήρα να κάνει κατάδειξη στόχων, να κουβαλάει βλήματα, το ίδιο ακριβώς drone μπορεί να σου κάνει έγκαιρη προειδοποίηση για πυρκαγιές. Μπορεί να λειτουργήσει σε εφαρμογές σύγχρονης γεωργίας, αυτές που λέμε γεωργία ακριβίας και ένα σωρό από άλλα. Οπότε, όταν δημιουργηθεί μια ρομποτική βάση, μια εθνική ρομποτική βάση, για παράδειγμα, ή εθνική βάση τεχνητής νοημοσύνης που να έχει πολλαπλές εφαρμογές, δεν θα είναι μόνο για την άμυνα, θα είναι κάτι γενικότερο. Αυτό το μοντέλο το έχει εφαρμόσει με τεράστια επιτυχία στο παρελθόν το Ισραήλ, που αξιοποιώντας τις αμυντικές του ανάγκες, ανέπτυξε την εθνική του οικονομία, αντί να είναι βαρύδι οι ανάγκες στην οικονομία τους. Χώρες όπως Σιγκαπούρη, Νότιος Κορέα και μια σειρά από άλλες. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πλέον σε μια κρίσιμη καμπή. Το στράτευμα έχει το ανθρώπινο υλικό, μπορεί να το κάνει. Εσείς βέβαια πολλά χρόνια μιλάτε, κύριε Γρίβα, για αυτό του είδους τον εξοπλισμό και βλέπουμε όμως ότι η χώρα μας, για να μην είμαστε και τελείως μίζεροι, δεν ξέρω αν ακούσατε και την εισαγωγή που έκανα, νομίζω ότι ξεκουνιόμαστε το τελευταίο διάστημα. Να, σήμερα μας ήρθε εδώ μια άλλη είδηση, ότι η Ελλάδα στέλνει Patriot στην Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρώτου θέματος.gr, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Υπουργό Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, θα ταξιδέψουν στο Ριάτ για να επισημοποιήσουν αυτή τη συμφωνία μεταφοράς ελληνικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην Σαουδική Αραβία. Γίνονται κάποιες κινήσεις. Πώς αξιολογείτε αυτή την συνθήκη? Θέλω να πω, δεν στεκόμαστε στο ίδιο σημείο. Κάτι γίνεται.
Είναι αλήθεια ότι γίνονται πολλά πράγματα και όντως θα ήταν λάθος να είμαστε μίζεροι, όπως επίσης είναι μεγάλο λάθος να θεωρείται η κριτική που κάνουν άνθρωποι σαν και εμένα ότι είναι, έχει αντιπολιτευτικό χαρακτήρα. Σε καμία τέτοια περίπτωση μας ενδιαφέρει το καλό της χώρας. Για παράδειγμα, σε αυτό που είπα πριν, υπήρξε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αυτό το κείμενο του Ελλάδα 2 που παρουσιάστηκε. Ναι, ναι, ναι. Είναι όντως μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια, εναρμονισμένη με τις νέες τεχνολογικές συνθήκες, και ακριβώς πάνω σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο μπορεί να κουμπώσουν, αν μου επιτρέπετε και όρος, και αυτές οι προσπάθειες που λέμε για την εγχώρια ενίσχυση των ελληνικών αμυντικών αναγκών. Οπότε ναι, πράγματα γίνονται. Στην εξωτερική πολιτική επίσης είναι γεγονός ότι έχουμε προχωρήσει με πολύ γρήγορους ρυθμούς στην ενίσχυση των σχέσεων με τις πετρελαιομοναρχίες του κόλπου και συγκεκριμένα κυρίως με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία, που έχουν ένα σαφή αντιτουρκικό γεωπολιτικό προσανατολισμό. Η μεγάλη μου ένσταση είναι ότι αυτές οι ευκαιρίες, επειδή ακριβώς είναι πολύ μεγάλες, δεν γίνεται να τις χάσουμε. Οπότε δεν αρκεί να κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να γίνει μια επιτάχυνση αυτών των προσπαθειών. Δηλαδή η συνεργασία με τη Γαλλία, η συνεργασία με τις αραβικές χώρες, με την Αίγυπτο και με την Ινδία, που είναι ένα τεράστιο γεωπολιτικό έπαθλο, πρέπει να είναι μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο και πρέπει να γίνουν πάρα πάρα πολύ γρήγορα, κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι ώστε να ενισχυθεί και ο ρόλος της Ελλάδος και να δημιουργηθεί αυτό που λέμε το φράγμα ενάντια στον τουρκικό επεκτατισμό, που θα ξεκινάει από τον Ατλαντικό και θα φτάνει στον Ινδικό, και αιχμή του δόρατος αυτού του συστήματος θα είναι η Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Γρίβα, σας έχω ακούσει να αναλύετε κάποιες σειράξεις όπου μικρές χώρες ενίκησαν μεγάλες με έξυπνες στρατηγικές. Για παράδειγμα, όταν επιτέθηκε η Σοβιετική Ένωση στην Φιλανδία, η Φιλανδία με τους έξυπνους σκιέρ, την τεχνική των σκιέρ, μπόρεσαν και χτύπησαν πολύ δυνατά τη Σοβιετική Ένωση. Και θα επανέλθω στο πρώτο μου ερώτημα. Μήπως πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στη στρατηγική από το να επενδύσουμε σε ακριβά οπλικά συστήματα? Είναι πίσω η Ελλάδα σε αυτό το τομέα? Θα έλεγα, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Ας πούμε, στον περιβόητο πόλεμο του χειμώνα, εκεί οι Φιλανδοί νίκησαν στην πρώτη φάση του πολέμου, για την ακρίβεια συνέτριψαν την πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση χρησιμοποιώντας σκιέρ, για παράδειγμα. Τρομερό. Και οι Σοβιετικοί χάσανε ακριβώς γιατί χρησιμοποίησαν όπλα υψηλής τεχνολογίας για την εποχή, όπως τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες φάλαγγες. Για να αντιμετωπίσουν μετά και αυτοί τους Φιλανδούς, στη δεύτερη φάση, κατέβηκαν και αυτοί τεχνολογικό επίπεδο και βάλαν και αυτοί δυνάμεις ορεινών χιονοδρόμων κτλ. Και άρχισαν να πολεμάνε. Στη σημερινή εποχή βλέπουμε χώρες ή υποκρατικοί δρόντες, όπως είναι η Ανσάρ Αλλάχ, οι λεγόμενοι Χούτι στην Ιεμένη, οι οποίοι αναπτύσσουν πλέον μόνοι τους, όχι μόνο με τη βοήθεια του Ιράν, αναπτύσσουν μη επανδρωμένα αεροχήματα, αναπτύσσουν πυράβλους κρούζ που είναι τροποποιημένοι πτάμενοι στόχοι. Εμείς κατασκευάζουμε τέτοια πράγματα, εντάξει. Η Αρμενία μετά το σοκ του πολέμου, μετά από 2-3 μήνες, παρουσίασε μη επανδρωμένα περιφερόμενα πυρομαχικά, αντιγράφοντας τα Ισραηλινά που είχαν πέσει στα χέρια τους. Οπότε δεν σημαίνει, ναι, ότι η υψηλή τεχνολογία σου δίνει λύσεις. Είναι πώς αξιοποιείς τις ικανότητες που έχεις, εάν είναι ενταγμένες, εναρμονισμένες με τη γεωγραφία που θα κληθείς να δράσεις. Όπως είπατε πριν, ο Σοβιετικός στρατός, ο κόκκινος στρατός, δεν ήταν εναρμονισμένος για το ρωσοφιλανδικό μέτωπο και υπέστη συντριβή. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουμε, αν θέλετε, είναι ότι όλα αυτά που λέμε για τις σύγχρονες αυτές τεχνολογίες δεν είναι εξωτικά συστήματα τα οποία θα τα πάρουμε από μυστικά εργαστήρια κτλ. Οι Χούτι δεν έχουν τέτοια πράγματα. Οι Χούτι χρησιμοποιούν, που η μισή είναι αναλφάβητη κυριολεκτικά, ναι, ναι, χρησιμοποιούν εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες και φτιάχνουν καινοφανή οπλικά συστήματα που τρομοκρατούν τη φίλη μας Σαουδική Αραβία, η οποία έχει ρίξει τα τελευταία 15-20 χρόνια πάνω από μισό τρισεκατομμύριο δολάρια, τρεις, στην άμυνά της. Οπότε ναι, η Ελλάδα δηλαδή, χάρη στην ευστροφία του ελληνικού λαού, στην επιχειρηματικότητα του Έλληνα, στο γεγονός ότι έχουμε ένα εκπληκτικό σε παγκόσμιο επίπεδο επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό, μπορεί αυτή την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση κυριολεκτικά σε ορίζοντα 1-2 ετών να την έχει ενσωματώσει στην ελληνική αμυντική ικανότητα και να έχουμε ένα στράτευμα τρομακτικά υψηλότερων ικανοτήτων από τις ήδη υψηλές που έχουμε σήμερα,
λοιπόν, που πακτώσει, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, στην ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε μια βάση ειρήνης στο ελληνοτουρκικό σύστημα. Να μην διανοείται δηλαδή η Τουρκία να κάνει κάτι εναντίον της Ελλάδος. Γι' αυτό όμως χρειάζεται πολιτική βούληση, η οποία, όπως είπατε, ναι μεν κάποια πράγματα αρχίζουν να αχνοφαίνονται, αλλά δεν αρκεί να αχνοφαίνονται. Πρέπει να επιταχυνθεί αυτή η προσπάθεια. Δηλαδή πιστεύετε ότι τώρα η Τουρκία διανοείται να μας επιτεθεί, κύριε Γρίβα? Εντάξει, εγώ πιστεύω και το έχω τονίσει αυτό, ότι κανείς δεν θέλει ένα πόλεμο, βέβαια. Και οι δύο χώρες φοβούνται μια πολεμική αναμέτρηση. Αλλά αν εμείς φοβόμαστε μία φορά, οι Τούρκοι φοβούνται 10. Δηλαδή η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι πολύ πιο επικίνδυνη για την Τουρκία από ότι είναι η Ελλάδα για την Ελλάδα, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο σε πολλούς. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, μια χώρα σαν την Τουρκία, η οποία έχει τεράστιες γεωπολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να εμφανίζεται ως υπερδύναμη, έχει μια πολύ μεγάλη εσωτερική αστάθεια, το πολιτικό της και σύστημα είναι έθραυστο. Λοιπόν, το να εμπλακεί σε μια αναμέτρηση η οποία δεν εξελιχθεί με τον τρόπο που θα θέλει να εξελιχθεί, ειδικά ενάντια σε μια χώρα σαν τη δική μας που είναι μικρότερη και αυτή θεωρείται το αναντήρητο φαβορί, λοιπόν, τότε το αποτέλεσμα και στις γεωπολιτικές φιλοδοξίες θα είναι συντριπτικό, αλλά κυρίως και στην εσωτερική της σταθερότητα. Και όχι μόνο γενικό στη σταθερότητα, και ειδικό του πολιτικού συστήματος. Ας μην ξεχνάμε ότι στην Τουρκία υπάρχει μια παράδοση πολιτικών ηγετών να στολίζουν φανοστάτες, ας πούμε, στους δρόμους της Άγκυρας ή της Κωνσταντινούπολης. Οπότε είναι πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οπότε ναι μεν μια πολεμική αναμέτρηση είναι κάτι που απευκταίω από όλους και επικίνδυνο και για την Ελλάδα, αλλά είναι ακόμη πιο επικίνδυνο για την Τουρκία. Ωραία, μας αρέσει όπως τα λέτε, κύριε Γρίβα. Σας έχω ακούσει πρόσφατα να λέτε ότι το Αιγαίο προσφέρεται για τη δημιουργία προσπέρασης του χώρου μέσω ενός πλέγματος αμυντικών συστημάτων και ότι εμείς, η χώρα μας, ελέγχει την αρχιπελαγική δομή του Αιγαίου. Θέλω να σας ρωτήσω τι ακριβώς εννοείτε, πρώτον, και δεύτερον, αν οι Τούρκοι το γνωρίζουν αυτό. Οι Τούρκοι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και γι' αυτό ο πολεμικός του σχεδιασμός προσπαθεί ακριβώς να μπορεί να διαπεράσει, προσπαθεί να διαπεράσει αυτό το φράγμα, το πολυφράγμα του ελληνικού αρχιπελάγους, των αρχιπελαγικών δομών ουσιαστικά του Αιγαίου. Για παράδειγμα, δίνουν μεγάλη έμφαση στο να φτιάξουν, ας πούμε, ρομποτικά μικρά υποβρύχια. Φτιάχνουν μικρά ρομποτικά ταχύπλοα, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν ένα είδος ανταρτοπολέμου μέσα στο Αιγαίο. Δηλαδή, πράγματα πρέπει να τα κάνουμε εμείς, τα κάνουν αυτοί. Uh-huh. Ναι, και είναι γεγονός, αυτό δεν είναι κάτι δικό μου, δεν είναι μια δική μου ανακάλυψη. Είναι ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε αυτό το νέο δόγμα που έχει ο Αμερικάνικος στρατός της πολυχωρικής μάχης, της multi-domain battle, λέει πώς μπορείς ακριβώς να αξιοποιήσεις συστάδες νησιών, λένε αυτοί, έτσι ώστε με νέου τύπου όπλα πυροβολικού να μπορείς να ασκείς προβολή ισχύως και στη στεριά και στη θάλασσα. Επειδή τα βεληνεκή των όπλων αυξάνουν πάρα πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, η ακρίβεια πλήγματος ενσωματώνεται, όπως είπα πριν, τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα μια οβίδα πυροβολικού, δεν λέμε τώρα για κάτι εξεζητημένο, να μπορεί στο κοντινό μέλλον ή ακόμη και σήμερα να ψάχνει με δικά της μέσα και να αναγνωρίζει στόχους. Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα να ξεχωρίσει ένα ελληνικό άρμα μάχης από ένα τουρκικό, μια ελληνική φρεγάτα από μια τουρκική. Οπότε λοιπόν όλες αυτές οι τεχνολογίες που, επαναλαμβάνω, δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πράγματα που ήδη γίνονται και ήδη πουλούνται στη διεθνή αγορά. Εάν τα συνδυάσεις, εάν τα τοποθετήσεις στην αρχιπελαγική δομή του Αιγαίου, που είναι ελληνική, τότε δημιουργείται ένας χώρος αναντήρητης κυριαρχίας για την Ελλάδα. Δηλαδή μετατρέπεται το Αιγαίο σε χώρο αναντήρητης και ελληνικής κυριαρχίας, οπότε οι τουρκικές αξιώσεις αποδομούνται, όχι χάρη στο διεθνές δίκαιο που έτσι κι αλλιώς είναι απολύτως αυθαίρετες, αλλά η ίδια η γεωγραφία της ισχύως της αποδομή της καθιστά κενό γράμμα, και το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν είναι πράγματα που δεν γίνονται, γίνονται και γίνονται και σχετικά εύκολα. Μάλιστα. Είναι
Μεγάλη ευκαιρία. Κύριε Γρίβα, τώρα έχουμε εν αναμονή και σε εξέλιξη αυτό το ταξίδι που θα πραγματοποιήσει στις 14 Απριλίου ο Υπουργός Εξωτερικών. Πραγματικά αναρωτιόμαστε όλοι πώς δεν έχει πάθει βέρτικο με τόσα ταξίδια. Με παραξενεύει λίγο και αυτή η χρονική σειρά των ταξιδιών. Δηλαδή, ξαναεπισκέφθηκε την Λιβύη και θα πραγματοποιήσει αμέσως μετά συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν. Καταρχήν, εσείς συμφωνείτε με αυτή την κίνηση? Γιατί βλέπουμε ότι οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο συνεχίζονται. Πρώτο, το κρατούμενο, και το δεύτερο, αυτές οι αλλεπάλληλες συναντήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό στη Λιβύη, το μεταβατικό αυτό Πρωθυπουργό στη Λιβύη, και αμέσως μετά ξανά οι επαφές με τον Ταγί Περντογάν. Δεν μπερδεύεται λίγο το σκηνικό? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ με κίνδυνο να εμφανιστεί ότι είμαι φανατικός και ακραίος εν πάση περιπτώσει, αλλά η ανάγνωσή μου επιστημονική είναι ότι αυτές οι συναντήσεις είναι ένα μεγάλο λάθος. Περνάνε μια εικόνα αδυναμίας, περνάνε μια εικόνα της Ελλάδος που να παρακαλάει τους άλλους, ιδιαίτερα δε την Τουρκία, για κάτι. Εμφανιζόμαστε ως σαν να ήμασταν ηκέτες του διεθνούς συστήματος. Δεν περνάμε μια εικόνα ισχύως, όσον αφορά τη Λιβύη τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν, και για την Τουρκία επίσης δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς συζητάμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι με την Τουρκία, η Τουρκία δεν έχουμε κάποια διαφορά και να λέμε, να μας λέει η Τουρκία, εσείς παιδιά λέτε αυτό, λέτε χ, εγώ λέω χ μείον 10 ή χ συν 10 και κάπως να τα βρούμε. Η λογική της Τουρκίας είναι τόσο ακραία, τόσο αυθαίρετη, που ουσιαστικά αρνείται την ίδια την ύπαρξη της Ελλάδας. Όταν λέει ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, δεν έχουν ΑΟΣ, δεν μπορούν να έχουν μόνο αυτά στον πλανήτη 12 ναυτικά μίλια, ουσιαστικά λέει ότι κοίτα να δεις, εσύ ως Ελλάδα δηλαδή πρέπει να φύγεις από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, πρέπει να πάψεις να είσαι όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη, λοιπόν, και να μπεις στη σφαίρα του δικαίου του δικού μου, δηλαδή αυτό που εννοώ εγώ ότι είναι δίκαιο. Δηλαδή πρέπει να καταργήσεις την υπόστασή σου και να γίνεις ένα είδος προτεκτοράτου δικό μου. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με αυτόν τον τρόπο, είναι αδιανόητο. Λοιπόν, όταν λοιπόν δέχεσαι τέτοιου είδους υβριδικό πόλεμο από την Τουρκία, το να πηγαίνεις να κυνηγάς επίσκεψη πάνω στην επίσκεψη πάνω στην επίσκεψη, ουσιαστικά παίζεις το παιχνίδι της Άγκυρας. Και είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό, ειδικά τη δεδομένη στιγμή. Αντιθέτως, πρέπει να ενισχυθούν η πραγματική διπλωματία, είναι αυτή που επαναλαμβάνω γίνεται, γι' αυτό είμαι και τόσο έτσι αγχωμένος. Η πραγματική διπλωματία και η πραγματική αντιμετώπιση της Τουρκίας δεν γίνεται με άμεσες επαφές με την Τουρκία. Γίνεται με την ενίσχυση των σχέσεων των χωρών με τις χώρες που έχουν μεγάλο πρόβλημα με την Τουρκία, έτσι ώστε κάποια στιγμή να εμφανιστείς, να διαπραγματευτείς ό,τι έχεις να διαπραγματευτείς, όχι αυτά που θέλει η Τουρκία, αλλά από θέση ισχύως. Και στρατιωτικής ισχύως, αλλά και διπλωματικής ισχύως, να το πούμε έτσι. Αυτές οι ενέργειες είναι για μένα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σπασμωδικές κινήσεις που περνάνε ένα πολύ πολύ λανθασμένο μήνυμα προς την Άγκυρα. Το Χαστούκι λοιπόν που δεν έρχεται από την Ελλάδα ήρθε από την Ιταλία για το Ταγί Περντογάν, κύριε Γρίβα, με φώτο το λεγόμενο Sofa Gate. Βλέπουμε λοιπόν τον Ντράγκη, ο οποίος χαρακτήρισε δικτάτορα το Ταγί Περντογάν, με αποτέλεσμα ο ίδιος, σύμφωνα και με την εφημερίδα την Ιταλική La Repubblica, να παγώνει την αγορά 10 Ιταλικών ελικοπτέρων ως αντίπεινα σε αυτές τις δηλώσεις του Μάριο Ντράγκη. Βλέπετε λίγο να τα έχει χάσει ο Ταγί Περντογάν το τελευταίο διάστημα, κύριε Γρίβα? Να είναι λίγο αποσυντονισμένος? Δεν θα το έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι ο Ερντογάν, όλη αυτή η πολιτική που ακολουθεί, που είναι υπερφύαλη, που έχει κάποιο στοιχείο μεγαλομανίας και όλα τα συναφή, είναι μια στοχευμένη πολιτική. Απευθύνεται δηλαδή και στο εσωτερικό του κοινό, αλλά και στο διεθνές κοινό στο οποίο απευθύνεται η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να λειτουργήσει ως μια ενδιάμεση δύναμη μεταξύ Δύσης και Ανατολής, λοιπόν, και θεωρεί τον εαυτό της ότι πρωταγωνιστεί. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να κάνει και κάποιες συμβολικές ενέργειες. Η ταπείνωση που έκανε στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ήταν ταπείνωση αυτό και δεν ήταν μόνο ήτανε μια συμπεριφορά σεξιστική ενάντια σε μια γυναίκα, ήταν και αυτό, αλλά ήταν σαφώς μια συνειδητή ταπείνωση της ηγεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία βέβαια συμμετείχε λόγω, δεν ξέρω, λόγω μορίας πολιτικής, λόγω ανικανότητας πολιτικής και ο Βέλγος εκεί, ο κύριος Μισελ, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όλο αυτό χαροποιεί το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Ερντογάν και το διεθνές, δηλαδή το κοινό του Πακιστάν, για παράδειγμα.
του Μπαγκλαντές, το κενό των Ισλαμικών χωρών, που είναι, δεν έχουν και ιδιαίτερες καλές σχέσεις με την, με την Ευρώπη ως σύστημα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε όλη αυτή η μεγαλομανία και όλες αυτές οι κινήσεις του Ερντογάν ή αυτό που κάνει με τον Ντράγκη τώρα, είναι θα έλεγα, ναι μεν εμφανίζονται ως παρανοϊκές κινήσεις, αλλά είναι λελογισμένα παρανοϊκές. Είναι λελογισμένα τρελός ο Ερντογάν, δηλαδή, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Έχει δηλαδή μια πολιτική πίσω από αυτό. Πάνω σε αυτό το παιχνίδι με τις καρέλες το παίζαμε μικρή, κύριε Γρήβα. Το ξέρετε το μουσικό παιχνίδι με τις μουσικές καρέλες. Ποιος θα κάτσει, ποιος θα προλάβει την καρέκλα, εν πάση περιπτώσει. Και φάνηκε και πολύ άσχημο και άκουμψο, έτσι, γιατί είδαμε και τι έγινε με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, που φυσικά την πήραν πίσω οι Τούρκοι και να φέρονται αμέσως μετά, έτσι, σε μια γυναίκα, έτσι, Ευρωπαία Επίτροπη, πρόεδρο της Κομισιόν. Κύριε Γρήβα, πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ θερμώς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.